Τώρα είμαι καλύτερα. Dance studio owner. Και θα μπορώ να σας το πω. Στο γραφείο μου! Ου! Έχετε audition. Θα είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Όπα, όπα, όπα. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλωσορίσατε ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλή χρονιά, πώς είσαστε. Μετά από ένα γεμάτο vlog μας που σας χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μου σε όλα αυτά τα 25 βίντεο, oh my god, ξανανοίγω το vlog γιατί μου το ζητήσατε. 2024. Μια καινούρια χρονιά για μένα, μια καινούρια χρονιά για το στούντιο, μια καινούρια χρονιά για μας. Αλήθεια δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτή τη χρονιά γιατί είμαι... έχω πάρα πολλές ιδέες, έχω πάρα πολύ καλό mood. Χαίρομαι που θα είμαστε μαζί, θα σας δείχνω τα πάντα. Είχανε βάσει ένα post εδώ στο YouTube και σας είχα ρωτήσει τι θα θέλατε να ήταν το πρώτο βίντεο του 2024. Σας ρώτησα αν θέλετε vlog, θέλετε μαθήματα χορού, κάντε YouTube-ικό και απαντήσατε όλοι vlog. Πράγμα που μου δείχνει εμένα ότι με συμπαθείτε, με συμπαθείς. Εσύ που βλέπεις το βίντεο σου αρέσω, με συμπαθείς. Άρα... Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που έρχομαι στο γραφείο. Χθες επικρατούσε ένας πανικός, αλλά σήμερα είμαι μόνος μου. Η Μαριάν είναι με άδεια, τα παιδιά όλα είναι με άδεια χριστουγεννιάτικη. Αλλά πρέπει να στηθεί όλο αυτό το στούντιο, επειδή έχουμε καινούργια μέρα που ανοίγει. Ξεκίνησα να γράφω πάνω στο τζάμι. Αυτό είναι το καινούριο μου ατού, ας πούμε. Θα έρθει ο ηλεκτρολόγος να φτιάξει μερικά πράγματα που έχουμε κρεμότητα. Ανεμιστήρα! Καινούριο! Για όλα τα Beyoncé moments που χρειάζεται και θα δείτε σε αυτή τη σχολή. Έχω meeting για το καινούριο K-pop group που θα δημιουργηθεί. Που θα πω το όνομα, νομίζω είναι God Cake. Αλλά θα δούμε. Και στο τέλος, περιμένω τον Ιωάννη, θα φτιάξουμε το background. Αυτή είναι η μέρα για σήμερα. Βλογκάκι θα είναι μπόλικο που θα δεις, δεν θα έχει μόνο αυτά. Έχει ζουμού, έχει ζουμί, μείνε. Γιατί προβλέπεται να είναι ένα... 2024 celebration αυτό το βίντεο. Τώρα πάω να δουλέψω λίγο, πολύ μίλησα. Γεια σας. Είμαι στην τελευταία μου φυσικοθεραπεία για το πόδι. Ξέρετε, με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Όλο το vlog μας με βλέπατε πέρα δόθε να κουτσένω. Τώρα είμαι καλύτερα. Τελείωσα νομίζω σήμερα, θα μας πει τώρα ο Θοδωρής αν είναι η τελευταία ή όχι. Αλλά κάτι μου λέει ότι δεν πονάω πλέον. Χιχι. Αποκλείεται να βάλω αυτό το πλάνο στο YouTube. Ναι. Τελειώσαμε. Λίγο ανάσκολα και ναι. Ωραία. Ναι. Τι ξέχασα. Α, την backpack μου τη χρειαζόμουν. Ναι. Κάτι. Ευχαριστώ. Άρα δεν θα με ξαναδείς. Αν χτυπήσω. Στο μαγαζί. Ναι, να έρθεις εκεί και να πιστεύω ότι χτύπα μέσα και μπες. Τελείωσα τις φυσικοθεραπείες. Μόλις ήρθε, γεια σου Ιωάννη! Γίνεται. Αποκλείται να γίνεις τόσο άνετος με το τέτοιο. Μόλις ήρθε ο Γιάννης στο στούντιο για να ετοιμάσουμε το background. Τι πήραμε? Πήραμε θέλω να δηλώσω εντυπωσιασμένος. Εγώ δεν ήξερα ότι πας και σου φτιάχνουμε το χρώμα που θέλεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το κάνεις, βρήκες και τα χρώμα? Όχι, αυτό δεν είπαμε και τα χρώμα. Γιατί αυτή έφτιαξες? Φύγε έτοιμη. Όχι, δεν είναι. Του δίνει την απόχρωση που θες και σου πάνε σε ένα μηχάνημα που το κοπανάνε και στο κάνει. Δεν το ήξερα. Και νιώθω ότι ζούσα στις σπηλιές. Το get up χρώμα έτσι το βγάλαμε. Μόνο αυτά έχουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Να βάψουμε θέλουμε. Κούτες έχουμε πάνω. Τι θα τις φέρουμε, τώρα τις φέρουμε. Εδώ ήταν η γωνία που είχαμε το Christmas. Και τώρα την ξυλώσαμε και είναι απλά ένα κενό λευκό. Έτοιμο να γίνει η καινούργια γωνία του YouTube. Είμαι λίγο κουρασμένο. Ξέρω γιατί. Λοιπόν, άμα έχεις καιρό. Τι, έχω καιρό που κρασμένο. Να πας να... Να κάνω μπότοξ. Λοιπόν, κάτι θα δούμε τι κάνουμε. Step 1, πρέπει να βάλουμε αυτό το νάιλον που το οποίο θα μπει στο ταβάνι μετά. Στο πάτωμα για να μην κάνουμε ζημιές. Παραπάνω. Η κάθε γωνία του στούντιο... Ναι. Είναι... Ας πω και κίβι τώρα, είσαι πολύ ωραίο background. Ξεχνάω να σου λέω βασικά πράγματα. Πρέπει να τα γλύσει, με το που γίνονται πρέπει να τα στέλνεις. Ναι, ξεχνάω. Μόλις ξύσαμε, ο τοίχος έχει σπόντες, η οποία είναι από το προηγούμενο, το οποίο θα αφήσουμε για να κρεμάσουμε κάτι πραγματάκια πάνω. Έχω φέρει και κάδρα! Έχαμος! Και τώρα πρέπει να βάψουμε, παιδιά. Έτσι, γονιπετής.
Παίρνω το μεγάλο. Dance studio owner. Ρε, αυτό δεν πρέπει να έχουμε κάπου να το βάζουμε. Πού να το. Α, ναι. Να φέρνουμε. Σκάφα. Ναι. Έτσι. Wow! Wow! Γενικά θέλω αυτό το εφέ να βγει πάνω στον τοίχο. Μην είσαι απεσιόδοξο. Δεν είπα ότι δεν φεύγει. Μα σε είδα που το είπε. Σε άκουσα να το μουρμουρίζω. Σκέφτηκα. Δεν είχε να ακούσει τι σκέψει μου. Το, εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Και στο πάτωμα να πέσει με να δεν μείνει. Βγαίνει κάπω έτσι το τοίχο. Να ξετέλειω. Όπω είπα και πριν, αυτό είναι αυτό που ρε παιδί μου βάζει για να μην πέσουν οι πογιές και θα το βάλουμε εδώ στο ταβάνι για να έχει αυτό το industrial feel. Αποφάσισα να το βάψω με τον κεταπο χρώμα. Γιάννη, τι να γράψουμε πάνω? Σκέφτεσαι να το βγάλουμε και να έχει από κάτω? Θα σ' αρέσει. Καλά, τέλειο! Ήτανε τέλειο! Το κέρδες πως έγινε. Κρίμα. Ήταν μια κορώνα. Νομίζω η κορώνα είναι ένα βήμα πριν πει στο λογότυπό μας. Ακριβώς. Ποιος θα κάνει 4 λεπτά βίντεο? Εσύ. Τώρα μετά το vlog μας αυτά είναι εύκολα. Να κάνουμε κάτι. Είναι γύφτικο. Πες εδώ, σαν το τσατήρι είναι. Εντάξει, γράφει ωραία, αλλά παραμένει. Μόνο άμα το ντύσουμε τα υπόλοιπα και εσύ δεν φαίνεται. Δηλαδή θα μαζευτεί. Είσαι να φαίνεται, είσαι από πού να φαίνεται. Πώς θα μαζευτεί. Α, έτσι είναι ωραίο. Έτσι είναι ωραίο. Δηλαδή αυτό είσαι να δώσει λίγο χρώμα. Ναι, λίγο κάτι. Αυτό. Έτσι είναι ωραίο που το δείχνεις αυτό. Εδώ θα βάλουμε τροχό που δεν τον έχουμε και ένα στίκερ ακόμα. Ρόδα. Ρόδα. Τι διαφορά έχει ο τροχός με η ρόδα? Ο τροχός της τύχης. Ρόδα αυτοκινήτου. Ωραία. Αυτό το επιπλέον επιτέλους νομίζω θα βρει τη χρήση του. Ξανά πάει εκεί που ήταν. Έτσι, ναι. Και θέλω να την κολλήσουμε από πίσω. Εδώ για να χτυπάει πάνω στον τοίχο. Ωραία. Εικόνη. Ναι. Θες να κάνεις έτσι να πάω να φέρω μπαταρίες. Οκ. Ωραίο. Ωραίο είναι. Είναι. Όχι, ωραία θα είναι, άμα φωτιστεί κιόλας. Ναι. Και το δώρο. Να φωτιστεί, είναι ωραίο. Ναι. Εγώ. Σκέψου, θα μπει και το sticker. Θα... Έχουν να μπουν και άλλα πράγματα, θα φωτίσουν. Ναι, το sticker θα μπει και πίσω. Ναι. Χαρά είναι. Ναι. Και τέλος. Mm. Ούτε σημεία νομίζω θέλει. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάνε, κάνω αυτό, πάω φέρω τρεις πατάρες. Άκου, κάνουμε βαρκό όσο πιο γωνία γίνεται και να μην φαίνεται, μας νοιάζει. Θερμόμετρο αυτό. Για άνοιξε το να δούμε. Ρε, δε κανείς αυτό, κανείς αυτό. Έτσι. Ναι, ωραίο είναι. Εδώ. Ωραίο. Είναι. Ναι. Πώς έχει τραβήξει αυτό το σπρέι. Μήπως είναι το επόμενο φώτο σουτ σου. Μήπως το έχουμε βρει ήδη. Είναι άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να το δούμε από μακριά. Ισχύει. Είναι, αντιγράψαμε. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Είναι Παρασκευή βράδυ, είμαι σπίτι και αποφάσισα να βάλω λίγο τη ζωή μου σε τάξη όπως σας έχω πει. Αύριο ξεκινά το στούντιο, οπότε η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι... Βλέπω διάφορα YouTube βίντεο που έχουν να κάνουν με productivity. Διαβάζω εδώ, ετοιμάζω τα σημειώσεις μου, φτιάχνω το mail μου. Και εννοείται πήγα και πήρα αυτό της Νίκη Μινάζ. Ξέρετε ότι έχω ψέσω με Νίκη Μινάζ. Και θέλω πάρα πολύ από τη συναυλία της τέλος Μαΐου. Γενικά νιώθω ότι ξεκινάει εμένα ένα καινούριο era, να το πω έτσι. Επειδή θέλω να βάλω οργάνωση στη ζωή μου πραγματικά, να έχω πιο πολύ χρόνο για μένα. Όπως σας έχω πει στο βίντεο, το τελευταίο το vlog μας,
είχα χαωθεί. Θέλω να είμαι λίγο πιο δημιουργικός και στις χορογραφίες μου. Αύριο ξεκινά το στούντιο. Η Άννη μας είναι άρρωστη, άρα θα κάνω το πρώτο μάθημα. Ξεκινάω γυμναστήριο. Έχω γραφτεί στο Pobox. Είναι ένα κονσεπτικό γυμναστήριο. Επειδή αποφάσισα ότι βαριέμαι να πηγαίνω κλασικό γυμναστήριο. Αν και νιώθω πως θέλω και μια συνδρομή κάπου. Άρα θα καταντήσω να πηγαίνω 100 γυμναστήρια, με ξέρω. Θα ξεκινήσω να κάνω λίγο πιο πολύ creative brainstorming, να είμαι πιο καλά με τον εαυτό μου. Θεωρώ όσο πιο disciplined είμαστε, όσο πιο σωστοί είμαστε στο πρόγραμμά μας, τόσο πιο καλά μπορεί να πάει όλο το πράγμα και να προχωρήσουμε σε καλύτερα, σε καινούργιες πόρτες κτλ. Εδώ είναι το calendar μου. Η μέρα μου γενικά, ότι είναι γαλάζιο, σημαίνει έχω να κάνω με, είχε κάνει με content. Πράσινα είναι τα προσωπικά μου, όπως βλέπετε τα πιο λίγα μέσα σε όλο το, αυτό το πανικό. Κόκκινο ανοιχτό για εταιρείες που έχω να δουλέψω. Κόκκινο σκούρο για εσάς, για το YouTube. Εμόβ για τη δουλειά μου την πρωινή και κίτρινο εννοείται εδώ και τα. Έχουμε ένα to-do εδώ με όλα τα παιδιά, τι έχει να κάνει ο Άγγελος, η Στέλλα, ο Γιάννης, όλοι μας. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει η οργάνωση. Θα έρθετε μαζί μου σε αυτή τη βδομάδα. Έχω βάλει πολλούς στόχους για μένα. Διατροφή, έχω κάνει και subscribe στα fitness. Μίλησα τα δηλαδή αύριο που θα κάνουμε unboxing μαζί. Θα τρώω πολύ γυμνά, θα γυμνάζομαι, θα περνάω πιο πολύ χρόνο για μένα, θα χορογραφώ μόνος μου και τα σχετικά. Έχω επίσης κάνει συνδρομή σε ένα από αυτά τα workspaces που πάνε και δουλεύει πολύ κόσμος μαζί. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Επειδή νιώθω στο στούντιο, θέλοντας ημί, πάει το μυαλό μου πάντα στο χορό. Έχω αναλάβει μια καινούργια δουλειά. Θα σας πω πιο μετά στο βίντεο, επειδή θα με βλέπετε να ταξιδεύω λίγο πιο συχνά. Και θα μπορώ να σας το πω. Χρειάζομαι η αλήθεια πιο συγκεντρωμένο χρόνο. Βάζω αυτή την κρεματίνη. Της ordinary που σε literally σε καίει. Αλλά γιατί την έχω ρουφήξει? Σε έχει χαλάσει. Περίμενε, μην καώ. Επίσημα ξεκίνησε το καινούριο project. Έχω κλείσει εδώ στο Spaces, είναι στο Κολωνάκι. Δίπλα από το Pobox με το καινούριο μου γυμναστήριο. Μόλις τελείω, αύριο αποκαίεται να περπατάω και έχω δικαιώσει λίγο με τη δουλειά που κάνω. Είμαι κουρασμένος για 6-7. Δεν πρόλαβα να στραβήξω μια τρεχά για να φτάσω. Πεινάω πάρα πολύ. Ενημερώθηκα από τη μέρα ότι έλαβε τα fitness meals μου. Όταν θα πάω στο στούντιο να φάω πριν χορογραφήσω. Είναι μεγάλη μέρα, αλλά νιώθω ήδη καινούριο άνθρωπο. Πήγα μια φορά γυμναστήριο. Νιώθω ότι αύριο δεν θα περπατώ. Είναι το μόνο μου άγχος. Το μόνο μου άγχος ότι αύριο δεν θα περπατώ. Και στο μάθημα σε τάφτη θα είμαι κουράδα. Εν τω μεταξύ. Άβολο, αλλά εδώ που ήρθα να δουλέψω, συνέβη και αυτό που το είχα ξεχάσει. Είναι το άνθρωπο που έχουμε κάνει με την athletes που στο live. Γι' αυτό, αν το πιάσεις κάποια μέρα, θα δεις μια γνώριμη φάτσα. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να με κάνεις tag. Το άρθρο είναι σχετικά με την υποτροφία του Athletes Food που δίνει για το Teacher's Course. Αν δεν έχεις ενημερωθεί, μπορείς να μπεις στη σελίδα του GetUp να τα δεις όλα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το τι συμβαίνει. Μόλις έφτασα στο GetUp Studio Δευτερούλα, χαλαρή Μεριάν! Μεριάν, πάνια ζει πλανησκιά, θα είναι Μεριάν, θα νομίζω ότι πλανησκιά το στούντιο. Μεριάν, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς Μεριάν όχι. Λοιπόν, και έχουν έρθει τα fitness meals μου. Κύριε, τι είναι το πρώτο, κοτόπουλο stir fry. Αυτό θα φάω πρώτο. Ήταν καλή εκεί που μας φέρανε τα γλυκά, τα φαγητά. Γενέστατη. Τα γλυκά, κατάλαβες, ωραία. Θα κάνω live testing εδώ. Έχει μακαρονάκι που θέλω να χορτάσει. Είναι stir fry κοτόπουλο, το ατμού. Δεν ξέρω να γυρέψω εγώ τέτοιο πράγμα, καταλαβαίνεις. Άνοστο! Ωραίο είναι. Ωραίο. Για starter, όντως. Παιδιά, ήρθε το αυτοκόλλητο που θα μπει στο background μου. Αυτό θα μπει ένα εκεί. Το σπίτι. Παιδιά, το background, όσο το βλέπω τόσο πολύ μ' αρέσει. Πρες. Πάσα ξεκινήσει τη χρονιά με ένα τραγούδι που μου θυμίζει πολύ το παρελθόν μου, γιατί όπως σας είπα προσπαθώ να γυρίσω πίσω
στον παγιό Άγγελο. Οπότε και αυτό έχει να κάνει με τραγούδια, με το χάνω το press της Cardi B. Έχει πλάκα όλο αυτό που θα ζήσουν. Press. Εντάξει, πηγαίνω και έρχομαι και βλέπω συνεχεία το background. Οπότε θα γυρίσουμε βίντεο. Pop gets who. Έχω να δηλώσω ότι ο Άγγελος έκανε ένα τραγικό λάθος να αφήσει την κάμερα του εδώ και να φύγει από το στούντιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι δικά μου αυτά τα vlogs. Ούτε καν, εμένα έχω. Βούλωστο. Μου πήρε την κάμερα γιατί θέλει να πάρει τη φήμη. Έχει δείξει πολύ διαφορετικά το background τώρα που είναι εδώ. Απλά λυπεί το κάδρο εδώ στη μέση. Ναι. Έπεσε. Το σπάσες πάλι. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, καλώς ορίσατε σε ακόμα μία μέρα στο vlog. Χθες δεν τραβήξανε ποτέ τα παιδιά που τους είπα να με τραβήξουν που διδάσκω έτσι ωραία. Ήταν το πρώτο μάθημα, η αλήθεια ότι είχα κουραστεί πάρα πολύ. Έκανα το press, όπως σας έχω πει. Και σήμερα είμαι καταπιασμένος, δεν μπορούσα καν να σηκωθώ από το κρεβάτι, πονώ εδώ, πονώ εκεί, πονώ παραπέρα. Και μαντέψτε τι έχω τώρα, πάμε όλοι μαζί. Box. Έχω box στο UG Studio. Αλλά πριν πάω στο box θέλω να δείξω τι τέλειες κάλτσες μου φέρει η Κρίνα. Η Κρίνα είναι η captain του God Cake, του crew στο K-pop. Αυτές είναι το καινούργιο της brand, Polite as F. Είναι πάρα πολύ εγώ το quote και μας έφερε και αυτοκόλλητο. Το πιο cringe πράγμα που έχω δει σήμερα είναι αυτό, το οποίο μου το φέρατε πάνω στο γραφείο μου. Γιατί η Μαρία ήταν αυτό πάνω στο γραφείο μου! Αρέθηκα. Τι ώρα έχω γυμναστική. 4.30 δεν πας να κάνεις κανένα jumping jacks, ένα διάταση, είσαι στο κάνει και χιούμορ τώρα η Μαρία με σύλλαμα προβλήματα, καταλαβαίνεις. Ξεκινήσε το στούντιο και παίρνει όψη και θρύψαλα. Ξέρετε όμως τι θέλω, θέλουμε, θέλω σίγουρα poof για εκεί για να κάνουμε το μάθημα χορού. Στο poof. Ναι, ένα το καινούργιο background. Να κάνεις μάθημα χορού σε poof. Όχι, συνέντευξη, επειδή δεν είναι ποτέ τα επεισόδια μου, αγαπητή Κωνσταντίνου. Είναι μικρό. Τώρα να ρωτήσω το ναι. Γιατί. Γιατί δεν τα κάθεσαι άνετα, δεν τα βουλιάζει μέσα, είναι παιδική διάθεση. Ναι. Ναι, αλλά δες πόσο χώρο παίρνει εκεί. Για να με βοηθάτε να σφίσω τα σωστά. Ωραία. Εσύ δεν έχεις βγάλει τον μπουφάνα την ώρα που έχεις έρθει. Και ούτε εσύ. Έχω βάλει τις ακετών κάτω. Λοιπόν, κλείνω τα air condition. Όχι. Πετάξουμε ένα λεπτά. Λοιπόν, παιδιά, κάντε οικονομία. Στο ηλεκτρισμό, ήρθε πολλά το ρεύμα εδώ μέσα στο στούντιο. Κομμένα. Παίζει να είμαι ο χειρότερος vlogger όλων των εποχών, γιατί χθες δεν σας τραβήξα ούτε που έκαναν Botox. Box. Γιατί είπαν Botox. Δεν κάνω Botox, παιδιά. Τι αλήθεια λέει. Παιδιά, αγγελία, ψάχνω μία ψηλή ανόητη για το γραφείο. Ακούστε να σας πω τι έγινε χθες τώρα. Έκαναν Box. Δεν τράβηξα τίποτα γιατί είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος και έχω προπληρώσει 5 μαθήματα που θα κάνω box για να συλλογιστώ ένα μήνα που ήταν get used to it. Δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να ανοίξω χέρια μου. Ήρθαν τα κοριτσιά εδώ να παίξουμε λίγο και μετά έχω να πάω κούρεμα γιατί το βράδυ είναι τα μαθήματα όπως ξέρετε και ετοιμάζω στα παιδιά audition για το βίντεο clip του Τσέντεν. Το κανονίσαμε literally πριν μια εβδομάδα, οπότε τρέχω να βγάλω τις χορογραφίες και όλα τα συναφή και θα δείτε όλη την audition, θα δείτε όλη τη διαδικασία και τα παιδιά ο training που με βλέπουν τώρα θα μισούν γιατί δεν έχουν ιδέα. Απλά θα έρθει ο Τσέντεν μέσα και σου πω «Ου, έχετε audition, χιχιχι». Δημήτρη, μόλις ανακοίνωσα στα παιδιά για την audition. Αλήθεια. Ναι, παιδιά. Τα ιδέες. Το είδα, το είδα. Έχουν πάθει λίγο σοκ όντως, έχουν φοβηθεί. Αλλά θα είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Πώς τους είδες την πριν. Πολύ καλή ρησιόν. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Αλήθεια, πολύ καλή. Να θυμώσουμε, θα είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Εντάξει. Θέλω να είμαστε. Εγώ θα είμαι poker face. Ναι, και εγώ. Δηλαδή, όλο το concept είναι να μάθουμε να κάνουμε audition. Οκ, εντάξει. Δεν αντέχω άλλο. Μπορεί να είναι μια απλή καθημερινή σε αυτό το στούντιο και τίποτα άλλο. Απολύεσαι! Εσύ απολύεσαι! Απολύεσαι! Ιδού η πόρτα, ιδού και το... Παρετούμε αγαπή! And 5, 2, and 3, 4, and 5, 6, close. Για να πάω, 7, and 8, and 1, boom, key, close.
Αυτό είναι το τέλος του vlog. Όπως καταλαβαίνετε, μείνα πάλι την τελευταία στιγμή. Ξέχασα να κάνω outro. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog. Ήταν μπαμπάτσικο όπως σας έχω αποσχεθεί στην αρχή. Μην ξεχνάτε να κάνεις like, comment, subscribe, γιατί νομίζω θα φτάσουμε τις 10.000. Και αν δεν τις έχουμε φτάσει ήδη, σας αγαπώ πάρα πολύ γι' αυτό. Υπόσχομαι μεγάλα πράγματα. Σας αγαπώ. Καλό 2024.